Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Έχω εδώ μαζί μου τον Παναγιώτη Περετή. Περισσότεροι θα τον γνωρίζετε και τον Δημήτρη Πάλι. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι να πούμε κάποιες συμβουλές, κάποια tips για κάποιον νέο lifter που ξεκινάει. Πιο πολύ τα παιδιά θα μιλήσουν, εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω στα βίντεό μου, αν παρακολουθείτε το κανάλι. Οπότε ξεκινήστε παιδιά μέσα σε ένα λεπτό περίπου έτσι να πείτε δύο λόγια για εσάς, πόσο καιρό κάνετε powerlifting και ποια είναι τα νούμερά σας για να ξεκινήσουμε να πούμε τα πρώτα πράγματα για κάποιον που παρακολουθεί. Μίτσο, ξεκίνα, πες εσύ. Να πω μία στα γρήγορα. Λοιπόν, εγώ κάνω περίπου powerlifting τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Ψέμα δεν λέει. Πόσο κάνω? Από όταν άρχισε με μένα κάνεις. 1,5. Ωραία, κάνω powerlifting ένα χρόνο τώρα. Και βάρη γενικότερα κάνω κοντά στα 4, πάω για 4 το χρόνο τώρα, το 21. Αγωνιστικά έχω παίξει 3 αγώνες. Και τα καλύτερα σου και τα καλύτερα μου νούμερα είναι: στους τελευταίους αγώνες έκανα 130 πάγκο, 2-10 κάθισμα και 2-40 άρση. Αλλά στο τελευταίο mock meet που κάναμε εδώ με τα παιδιά έκανα 2-20. Ερώτηση: τι είναι mock meet? Στην προσομοίωση αγώνα που κάναμε τώρα με τα παιδιά στο mock meet έκανα 2-20 κάθισμα. Ένα 40 πάγκο δεν έκανα στο mock meet. Έκανα στο γυμναστήριο. Αυτό season PR. Και deadlift έχω κάνει 2,72 με hits και 2,63 καθαρό. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη να μας πει γενικά. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με το powerlifting αγωνιστικά περίπου 6 χρόνια. Ας πούμε 7 χρόνια με αυτό το στυλ την προπόνηση. Με αυτό το στυλ προπόνησης τέλος πάντων. Και τα καλύτερά μου νούμερα είναι 270 κάθισμα που δεν ήταν το max, αλλά τέλος πάντων μέχρι εκεί έχω φτάσει. 177,5 πάγκο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο τεστάρισμα που είχαμε. Και 350 deadlift που ούτε σε αυτό δοκίμασα max τώρα. Τελευταία έκανα κάποια PR σε reps τέλος πάντων. Και αυτά στα 92 κιλά τα περισσότερα. Τα τελευταία πολύ καλά. Να τι έτσι. Και εσύ Μίτσο στα 85-80. Εγώ είμαι ναι, εκεί στα 84 κιλά. Με μίνικατ. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε μια πρώτη συμβουλή για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει το powerlifting ή που έχει ξεκινήσει τώρα. Τι έχετε να πείτε, Παναγιώτη, να ξεκινήσει? Α, ξεκινήσω εγώ. Κάτι το οποίο και εγώ το έκανα όπως να είναι τον πρώτο ή και παραπάνω από τον πρώτο χρόνο που άρχισα προπόνηση είναι να έχει ένα συγκεκριμένο είτε πρόγραμμα. Είτε γενικά να έχεις ένα πλάνο στο μυαλό σου να ξέρεις του τι κάνεις, δηλαδή να καταγράφεις την πρόοδό σου, τα σετ της επαναλήψεις που κάνεις, να έχουν μια λογική συνέχεια όλα αυτά, όχι δοκιμάζω 3 προγράμματα μαζί, μεταπηδάω το ένα στο άλλο μέσα σε 2-3 εβδομάδες, άφησε κάτι να δουλέψει, βρες ένα beginner πρόγραμμα, ακολούθησε το μέχρι ένα σημείο, δοκίμασε κάτι άλλο, μπορείς να απευθυνθείς αργότερα σε κάποιον προπονητή ή να βρεις κάποια προγράμματα, υπάρχουν πάρα πολλά στο εξωτερικό και έτοιμα ή τέλος πάντων να ρωτήσεις κάποια άτομα με κάποια εμπειρία και να ακολουθήσεις. Και δεν χρειάζεται κάποιο τρελό πρόγραμμα, ένα απλό πρόγραμμα δύναμης για κάποιον αρχάριο θα τον φτάσει σε πολύ καλά σημεία. Ναι. Μην υπεραναλύετε τα πάντα και απ' την άλλη όμως πηγαίνετε και λες σήμερα μου ήρθε να κάνω αυτό και θα κάνω αυτό. Μίτσο, έχεις να προσθέσεις κάτι έτσι, εσύ ας πούμε τι έκανες στις αρχές που σε έχει βοηθήσει? Το κυριότερο στο θέμα προγραμματισμού, αυτό που με βοήθησε δηλαδή εμένα προσωπικά είναι ότι βρήκα προπονητή και σταμάτησα να κάνω αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Εμένα, δηλαδή, ε. Αυτό ακριβώς. Ο coach Παναγιώτης. Κι όσο δεν το καταλάβατε, έτσι διαφήμιση κάνει. Σταμάτησα να κάνω αυτό το program hopping, δηλαδή να αναπηδάω, να μην τελειώνω κάποιο πρόγραμμα και να πηγαίνω σε επόμενο, σε επόμενο, σε επόμενο. Και μόλις ξεκίνησα με coach, είχα κάποιον πάνω από το κεφάλι μου και απλά άφησα όλη τη δουλειά να την κάνει αυτό. Δεν το σκεφτόμουν να κάνω εγώ αυτό. Και σε βοήθησε γενικά να έχεις κάποιον να σε παρακολουθεί και να βλέπει την πρόοδο σου. Να είναι αλλιώς αν δουλεύεις μαζί με κάποιον. Για άτομα που το έχουμε κάνει όλοι και το έχουμε πει πολλές φορές, εγώ το λέω συνέχεια στα βίντεο μου. Όταν ξεκινάς να πηγαίνεις συνέχεια και να τεστάρεις μονές τη δύναμή σου, να μπαίνεις κάθε εβδομάδα να ανεβάζεις, αλλά μην το φτάνεις μέχρι την αποτυχία κάθε φορά. Σε αυτό, ας πούμε, τι έχει να πει? Ειδικά για κάποιον που ξεκινάει. Εγώ ήμουν από αυτούς που δεν το έκανα στην αρχή. Ξεκίνησα να το κάνω προς τη μέση της προπόνησης για κάποιο λόγο, όταν είχα ξεκινήσει. Και αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να τεστάρεις το max που έχεις εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το χτίζεις. Ναι, απλά πας και το τεστάρεις. Οκ, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχεις και 5 κιλά πάνω λόγω ημέρας, λόγω ψυχολογίας, αλλά δεν θα
κάνεις αυτή την πρόοδο που θα μπορούσες αν είχες αυτό που είπαμε και πριν, ένα σταθερό πρόγραμμα και να το ακολουθήσεις πιστά. Ναι, και εγώ σε μια παρόμοια φάση, δηλαδή όταν άρχισε λίγο να ανεβαίνει η δύναμή μου και να κυνηγάω κάποια νούμερα, γινόταν όλο και πιο έντονο αυτό και πολλές φορές να πηγαίνω να κάνω γιολαρίσματα όπως τα λέω, είτε αυτό σημαίνει μια μονή, είτε αυτό σημαίνει άμπραψη, έτσι, ό,τι να είναι. Οποιοςδήποτε έχει δει τι έχω κάνει τελευταία εβδομάδα, μην παίρνετε τίποτα στα σοβαρά από αυτά, δεν είναι η προπόνηση αυτή. Χρειάζονται που και που να τα κάνεις και αυτά, αλλά γενικά το 95% του χρόνου σου, ειδικά όταν δεν έχεις κάποιον αγώνα να πιεστείς, θα πρέπει να αφιερώνεται στο να χτίζεις τη δύναμή σου, να βελτιώνεσαι, να κρατάς λίγο σε κάποιο όριο, είτε χρησιμοποιείς τέλος πάντων το RPE, είτε ποσοστά, να μην παίζεις το 100% ή στο 10% όλη την ώρα, να μην αφήνεις την τεχνική σου να χαλάει τελείως, να μην ρισκάρεις τραυματισμό και πόνους χωρίς λόγο και μετά είσαι τρεις μήνες, ας πούμε, με τενοντίτιδες επειδή πήγες κάθε μέρα. Εδώ έχετε και ο εγωισμός. Ακριβώς. Πρέπει να τον, δηλαδή, να ξεκινάς να τον αφήσεις λίγο στην άκρη, να μην παίζει με εγωισμό. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό για κάποιον που ξεκινά είναι η διατροφή και ο ύπνος του. Δηλαδή, είναι πράγματα που κάποιες φορές τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά τα αφήνουμε. Είχαμε ξαναπεί κιόλας και σε παλιότερο βίντεο με τον Νικήτα και για το κομμάτι της διατροφής, ειδικά για αθλητές δύναμης. Κάτι που το οποίο δεν το παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Σου λένε, εμένα δεν με νοιάζει το αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορώ να τρώω ό,τι να είναι, να τρώω σαβούρες και απλά να πηγαίνω να προπονούμε. Ναι, θα σε πάει μέχρι ένα σημείο αυτό. Ναι, και εμείς μπορεί να το κάνουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά πρέπει γενικά να έχεις ένα μπούσουλα, να προσέχεις να παίρνεις όλα τα συστατικά που χρειάζεσαι τέλος πάντων. Και εννοείται ότι ο ύπνος είναι το πιο βασικό για να κάνεις την ιδανική ανάρρωση που πρέπει να έχεις μεταξύ των προπονήσεων. Αν κοιμάσαι 4-5 ώρες και θες να βγάλεις μετά 3 ώρες προπόνηση, το πιο πιθανό είναι να καείς. Και πέρα από το κομμάτι του ύπνου, θα έλεγα ότι γενικά να προσπαθήσει ο καθένας, αν θέλει πραγματικά να πάει μακριά σε αυτό και να γίνει καλύτερος, να ελέγξει γενικά τις όλες πηγές στρες, να το πω έτσι, που έχει μέσα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή να κοιμάται καλά, να τρώει καλά και να προσπαθεί να μην κουράζεται για αχρίαστους λόγους, να το πω έτσι. Δεν λέμε να κάθεσαι όλη μέρα σπίτι και το μόνο που κάνεις να προπονείσαι. Αλλά μην πας, ας πούμε, να παίξεις 2 ώρες μπάσκετ και μετά έχεις να κάνεις προπόνηση καθίσματος. Ή να ξενυχτάς, ας πούμε, και δεν θα βγαίνεις όλη την ώρα. Κρεπάλες. Είμαστε άνθρωποι, προφανώς δεν είμαστε ρομπότ, απλά πρέπει να τα βάλεις σε μια προτεραιότητα. Για άτομα που θέλουν να ασχοληθούν λίγο πιο σοβαρά, ας πούμε, το powerlifting, έτσι, γενικά με την προπόνηση δύναμης. Σταματάς να έχεις ζωή και κάνεις μόνο. Ναι, όχι, συγγνώμη. Οπότε πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που είναι η τεχνική. Κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Εμένα αυτό που με βοήθησε πάλι πάρα πολύ. Πάλι. Μιλάς και εσύ στον εαυτό σου πριν από τα σετ. Μιλάω πριν από μονή. Αυτό που μου βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν είναι ότι ξεκίνησα να βγάζω βίντεο. Ξεκίνησα να βλέπω πώς κάνω την άσκηση. Γιατί πριν από αυτό απλά έμπαινα και αν το νιώθω καλά, λέω: οκ, καλά πάμε. Μια χαρά, ωραία. Και μόλις ξεκίνησα να βγάζω βίντεο, είδα μικρές λεπτομέρειες που δεν τις βλέπεις, ας πούμε, από τον καθρέφτη στο γυμναστήριο. Δεν γίνεται να τις δεις. Και σιγά σιγά βγάζοντας βίντεο από αρκετές γωνίες, βλέπεις μικρά πραγματάκια και σιγά σιγά τα φτιάχνεις και μετά βελτιώνεται η τεχνική σου και ένα πολύ μικρό πράγμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε ένα lift. Ακριβώς. Και εγώ άρχισα να βγάζω βίντεο, απλά μετά δεν έβλεπα τίποτα από αυτά τα βίντεο, οπότε... Όσο πήγαινε... Κατάλαβα ότι... Έφυγε, σε μένα δεν δουλεύει αυτό. Όχι, συμφωνώ με τον Δημήτρη και γενικά... Βγάλετε βίντεο τα πάντα, αναλύστε τα, μιλήστε με άτομα που είτε έχεις προπονητή είτε έχεις φίλους που κάνετε μαζί, βάλτε τους να σε δουν εκείνη τη στιγμή. Να μην τρέπεστε στο γυμναστήριο να βγάλετε βίντεο. Πολλοί κόσμος, εντάξει, δεν λέμε τώρα να ανεβάζεις όλους την προπόνηση, να το κάνεις βασικά για να ανεβάσεις όλους την προπόνηση στο Instagram, που καλώς ή κακώς όλοι έχουμε πέσει θύμα αυτού, για να το δείξεις, κάντο πιο πολύ για να το χρησιμοποιήσεις ώστε να γίνεις καλύτερος. Συζήτησέ το μετά με κάποιον που ξέρει περισσότερο, με κάποιον που έχει εμπειρία, που μπορεί να δει 2-3 πραγματάκια που άλλος δεν το βλέπει με την πρώτη ματιά. Και αν μπορείς να βρεις τρόπους να προπονείσαι με άλλα άτομα, με κάποια ομάδα να το πω έτσι, που κάνουν περισσότερο καιρό προπόνηση και έχουν κάποιες γνώσεις, μην τη χάνεις την ευκαιρία, δηλαδή πήγαινε μαζί τους και κάνε. Και αυτό προσπάθησε γενικά να... Χωρίς να σου γίνεται μονή, αλλά να το τελειοποιείς. Δηλαδή, μην το πάμε και στο άλλο άκρο. Η τεχνική, αν χτίσει μια καλή τεχνική αυτό, από την αρχή. Ένα 80%-90% καλύτερο. Πόσο πιστεύεις ότι σε βάθος χρόνου θα βοηθήσει τον καθένα που θα ξεκινήσει και να αποφύγει τραυματισμούς και να σηκώσει
καλύτερα κάποια κιλά από το να μπαίνει με τεχνική που να μην δίνει τόσο έμφαση πάνω σε αυτό, να παραμελεί τεχνική του. Ναι, είναι καλά, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό, ειδικά και με το. Δηλαδή και στους τραυματισμούς, εμένα η άποψή μου είναι και από ό,τι έχω δει και άτομα που η τεχνική τους είναι πραγματικά άψογη και θα δεις ότι μπορεί να πονάνε ή να χτυπάνε ή οτιδήποτε. Αλλά γενικά καλό είναι να προσπαθούμε αυτό που λέω εγώ τουλάχιστον να είναι κατά 80-90% καλή. Δηλαδή θα υπάρχουν εκεί φορές που καλώς ή κακώς όταν πιέσεις ένα σετ πιο κοντά σε αποτυχία, σε πιο βαριά κιλά, κάτι θα χαλάσει. Έχει σίγουρα, εντάξει. Απλά να προσπάθεις το 80% των φορών και για να, όπως λες και εσύ, για να σηκώσεις τα μέγιστα στα δυνατά κιλά και για να αποφεύγεις να είσαι όλη την ώρα στο ρίσκο του να υπερπροπονηθείς, να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι επιζήμια, μακροχρόνια ίσως. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το δει ο καθένας από νωρίς, γιατί μετά όταν κάτι σου γίνεται συνήθεια, βλέπε την πλάτη τη δική μου στο deadlift, είναι πολύ δύσκολο. Αν το κάνεις 4 χρόνια έτσι, μπορεί να χρειαστείς άλλα τόσα χρόνια για να το φτιάξεις κάπως αλλιώς. Επίσης κάτι ακόμα που αντιμετώπιζα εγώ παλιότερα, όταν ξεκινάς ειδικά και σε βλέπουν οι γυμναστές στο γυμναστήριο που πας ή αυτοί που ασκούνται εκεί πέρα, μπορεί να προσπαθούν όντως να σε βοηθήσουν. Αλλά επειδή δεν έχουν τη γνώση, να σου λένε κάτι το οποίο εσένα δεν θα σου βοηθήσει την τεχνική σου ή είναι τελείως λάθος. Οπότε πάρετε το χρόνο και ψαχτείτε μόνοι σας. Πλέον στο ίντερνετ μπορείς να μάθεις για τεχνική, μπορείς να μάθεις άπειρα πράγματα. Κάντε την έρευνά σας, κρατήστε το να κρατήσετε και στο τέλος κάντε τη δική σας αυτοκριτική. Μην αφήνετε. Π.χ. να σου λένε μην κάνεις άρτς. Ναι, μην περνάνε τα γόνατα τη μύχτα. Διασταυρώστε γενικά απόψεις, αλλά δείτε και κάποια άτομα. Δεν λέω ότι απαραίτητα όποιος κάνει κιλά ξέρει, αλλά αν βρείτε άτομα οι οποίοι είναι πάλι στο χώρο, έχουν κάποιες επιδόσεις, βλέπετε ότι ή έχετε ακούσει ότι έχουν βοηθήσει άλλους, και μιλάω και από το εξωτερικό τώρα, όχι μόνο εδώ πέρα. Ακούστε τι έχουν να πούνε, συγκρίνετε μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, θα βρεις 10 κορυφαίους αθλητές ή προπονητές, δεν θα συμφωνούν 100% σε όλα, αλλά θα δείτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που λένε είναι σχεδόν ίδιο. Κάπου θα συγκλίνουν. Αυτό. Και θα είναι πολύ διαφορετικό από τον κάθε τυπά που βγήκε και είπε τη γνώμη του στο γυμναστήριο επειδή έτσι του ήρθε ή επειδή, ας πούμε, έκανε κάποτε κάποια κιλά όταν ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και στο τελευταίο κομμάτι, να το κλείσουμε, που είναι, θα έλεγα, κάποια πράγματα σχετικά με την ψυχολογία, με την υπομονή. Είναι γενικά. Πώς προετοιμάζομαι ψυχολογικά για ένα σετ? Όχι, για ακόμα. Όχι, αυτά είναι για πιο. Πώς προετοιμάζεσαι? Σκέφτεσαι και προσωπικά πράγματα που σκέφτεσαι και πάλι. Χειρότερα. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ στο κομμάτι της ψυχολογίας είναι όταν λοιπόν ακολουθείς ένα πρόγραμμα, okay, μπορεί να έχεις για παράδειγμα σήμερα μια τριπλή στο RP8. Δεν θα σκέφτεσαι, okay, RP. Έλα, νικήσεις, κάνει βίντεο. Τόσο αναλύσει, έλα. Να μην σκέφτεσαι RP8 τριπλή, άρα η πεντάρα μου περίπου. Δεν θα σκέφτεσαι έτσι. Θα σκέφτεσαι, θα δεις το ζέσταμά σου, αν νιώθεις καλά. Και αν νιώθεις καλά, ίσως να σε παίρνει να πουσάρεις αυτό το 2 κιλά παραπάνω, 2,5 κιλά παραπάνω, 5 κιλά παραπάνω. Αυτό βήμα-βήμα, μετά σετ με σετ, εβδομάδα με εβδομάδα, αυτή η μικρή πρόοδος που θα κάνεις, θα δεις ότι σε βάθος χρόνο θα γίνεις καλύτερος, καλύτερος, καλύτερος. Δηλαδή μην πας με το μυαλό, okay, θα κάνω αυτά τα κιλά σήμερα. Μπορεί εκείνη η μέρα να νιώθεις πολύ καλά και να κάνεις ένα μικρό PR σε RP8, όχι RP10. Κοίτα, εγώ την κάνω με ένα πολύ ακραίο τρόπο, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι και ο πιο υγιής. Για έναν που ξεκινάει. Αλλά για έναν που ξεκινάει, θα πρέπει να. Άμα θέλει να το πάει σοβαρά, να αρχίσει λίγο να δίνεται σε αυτό, να το πω έτσι. Δηλαδή. Να έχει ψυχή, όπως το λέμε, αλλά. Okay, δεν χρειάζεται να. να διώξεις όλη την υπόλοιπη σου ζωή από σένα για να αφοσιωθείς μόνο στην προπόνηση, να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά πρέπει να δίνεις ένα effort εκεί, ένα χρόνο, και πρέπει να τον σέβεσαι αυτό το χρόνο και αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν θα πας μακριά άμα είσαι στο 50%, άμα πεις εντάξει σήμερα θέλω να ξενυχτήσω την προηγούμενη μέρα, θα πάω λίγο, θα μαλακιστώ, τέλος πάντων θα κάνω πιο χαλαρά, δεν θα πιεστώ τόσο πολύ σήμερα, θα αφήσω 5 σετ γιατί βαριέμαι, γιατί έχω να βγω μετά για ένα καφέ και τέτοια. Ούτε απ' την άλλη, okay, πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο
πως κακός έχω κάνει εγώ να είσαι εκεί πέρα και να σκέφτεσαι μόνο αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να καταλήξει να είναι αρκετά επικίνδυνο και ψυχοφθόρο, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να το κάνεις priority, να το κάνεις προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Δεν θα είσαι, όπως λένε και θα δείτε και αρκετοί προπονητές και φτασμένοι αθλητές, δεν θα είσαι πάντα motivated, δεν θα είσαι πάντα κινητοποιημένος. Υπάρχουν φορές που σου τη βαράει κάτι, να το πω έτσι, και έχεις πολύ όρεξη για προπόνηση, λες θα πάω σήμερα να τα καταλάβατε, ναι. Υπάρχουν άλλες που δεν θα είσαι έτσι, πρέπει και εκεί όμως να εμφανιστείς, πρέπει να πας και ό,τι σου δίνει αυτή η μέρα να το πάρεις, αυτό που λέω και εγώ. Δηλαδή μπορεί να είσαι 10-20% κάτω, χρειάζεται και αυτή η μέρα. Και δες το αθρηστικά και προσπάθησε να, αυτό που λένε, να εμπιστεύεσαι την πρόοδο, trust the process. Μην βιάζεις τα πράγματα, άστα να γίνουνε. Απλά προσπάθησε να δίνεις το effort που πρέπει, ώστε να πάρεις μετά κάτι πίσω από όλο αυτό. Μια κακή μέρα, ας πούμε, να μην σε πάρει από κάτω. Ναι. Και συνεχίσεις, ναι, τις κακές. Γιατί κακή μέρα μπορεί να γίνει κακή εβδομάδα, ναι, κακός μήνας και κακή 6 μήνες, ας πούμε, το οποίο το μακάρι να μην το ζήσει κανένας. Κάτι τελευταίο που μου βοήθησε πάρα πολύ και είδα αισθητή διαφορά είναι να μην σκέφτομαι, επειδή πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει από κάποιο εμπορικό γυμναστήριο που, okay, δεν είναι τόσο δυνατός ο κόσμος που πήγαινε εκεί. Mm. Δηλαδή βλέπουν δύο plates στο squat και σε κοιτάνε. Ωραία. Πρέπει να το βγάλεις αυτό το μυαλό σου. Εσύ πας για κάτι καλύτερο, πας για κάτι παραπάνω. Δεν πας να είσαι δυνατός στο commercial γυμναστήριο που πηγαίνεις. Ωραία. Κάνεις focus σε άλλα πράγματα. Ναι, να μην είσαι ο πρώτος στο χωριό με λίγα πράγματα. Αυτό ακριβώς, ναι. Και θα πηγαίνεις με την ψυχολογία αυτά που κάνεις, ότι... Πώς να το πω ρε φίλε τώρα. Ότι είσαι μέτριος πάντα, γιατί απλά βελτιώνεις. Ναι, αλλά θα τους ρίξεις την ψυχολογία τώρα. Δεν περίχθεις, εγώ αυτά θα τους πω. Ναι. Όποιος θέλει ακούει αλήθειες εδώ. Λίγο άμα δεις τα νούμερα που κάνουν στην ηλικία σου, στα κιλά σου κτλ. Στο εξωτερικό, θα κλάψεις λίγο, αλλά μη σε πάρει από κάτω, δες το σαν, σαν κίνητρο όλο αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται από την αρχή να σκάγα καθόλου, να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους, το τι κάνει ο καθένας. Ναι, δες το σαν κίνητρο, αλλά μετά από εκεί είσαι εσύ απέναντι στον εαυτό σου, ωραία. Και δες κάθε προπόνηση σαν ευκαιρία να γίνεις καλύτερος, να γίνεις καλύτερος. Από την προηγούμενη μέρα. Το λέω πολύ commercial, να ακούγεται λίγο kids. Αλλά έτσι είναι. Κοιτάξτε, επειδή το powerlifting είναι ένα άθλημα μέγιστης δύναμης, το μόνο άθλημα μέγιστης δύναμης, και επειδή είναι ατομικό, είναι ένα άθλημα που καλώς ή κακώς χρειάζεται να έχεις ένα εγώ, και καμιά φορά στο θρέφει αυτό το εγώ και στο κάνει ανεξέλεγκτο και καταλήγεις να, αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, να αποκτάς ιδέα για τον εαυτό σου, η οποία μπορεί να μην ανταποκρίνεται τόσο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος, επειδή ξεχώρισε μέσα σε μια μικρή κοινότητα ή σε ένα μικρό γυμναστήριο, σε μια μικρή ομάδα, ακόμα και στην όλη κοινότητα της Ελλάδας, που και είμαστε μια μικρή χώρα, το powerlifting ασχολούμαστε σοβαρά σαν χώρα 5-6 χρόνια το πολύ, δεν έχουμε δείξει ακόμα τίποτα σε σχέση με αυτό που υπάρχει, ας πούμε, όταν βλέπεις στην Αμερική που ασχολούνται 50 χρόνια και βγαίνουν όσες χιλιάδες αθλητές. Με λίγα λόγια, αν δεις τον εαυτό σου λίγο από πάνω, δεν είσαι και κάτι. Βγάλε λίγο το εγώ σου, ναι. Και δηλαδή εγώ ξυπνάω κάθε μέρα και θεωρώ τον εαυτό μου μέτριο, έως και αποτυχημένο κάποιες φορές, αλλά τέλος πάντων ότι αυτό είναι καλό, και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να γίνω ούτε 1%, να γίνω 0,1% καλύτερος, γιατί και από ένα σημείο φτάνεις να μπορείς να γίνεις μόνο τόσο. Και προσπάθησε να πάρεις αυτό. Και προσπάθησε να συγκρίνεις τον εαυτό σου αναδιαστήματα. Και πού ήσουν πριν ένα χρόνο, ωραία. Είσαι καλύτερος από αυτό. Αν είσαι καλύτερος, okay, έχεις πετύχει κάτι. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Μην προσπαθείς ούτε να βλέπεις τους άλλους ανταγωνιστικά και εριστικά. Κάτι το οποίο γίνεται πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα. Και όλοι την έχουμε πατήσει, νομίζω, με αυτό. Και απλά προσπάθησε να κάνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα καλύτερο βήμα-βήμα. Δηλαδή να βάζεις ένα μικρό λιθαράκι στο να χτίσεις το τελικό αποτέλεσμα που θα εμφανίσεις κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια. Ταυτόχρονα όμως να μην κάνεις πολύ χαμηλά σετ τα goals σου. Δηλαδή, ναι, το άλλο άκρο. Ναι, που είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχει, okay, ψηλά goals, μην τα κάνεις και πάρα πολύ overestimate, έτσι. Αλλά έχει ψηλά goals να είναι λίγο πάνω από το
ρεαλιστικό, λίγο. Ναι. Λίγο και θα σου βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Να έχεις δηλαδή και μια μικρή τρέλα, ρε παιδί μου, ναι, θα κάνεις παράδειγμα όρθωτο. Αυτό, για παράδειγμα, okay, πριν από θα πω για μένα, πριν από τους αγώνες ήταν η άξιση μου στο 2.50-2.55 και έλεγα οκ, θα κάνω με το τέλος πάντων με το πικ και όλα αυτά, θα κάνω ένα 2.60-2.62,5 κάπου εκεί. Αλλά λέω, οκ, αυτά είναι σίγουρα, γιατί να μην στοχεύσω για κάτι παραπάνω. Και με βοήθησε ψυχολογικά, ναι, και βγήκε κάτι καλύτερο. Οπότε, κάτι άλλο που θέλω να πω πολύ σημαντικό είναι να θέσεις στόχους στη διαδρομή που θα ακολουθήσεις, να έχεις υπομονή, κάτι έτσι για να το κλείσουμε, ας πούμε, να έχεις υπομονή και να το θέλεις πολύ σημαντικό και να απολαμβάνεις το ταξίδι. Την κάθε προπόνηση να την απολαμβάνεις και να μην σκέφτεσαι μόνο τα PR που θα κάνεις, να σκέφτεσαι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό, να απολαύσεις τη διαδρομή. Να μην σε ρίχνει δηλαδή. Μπορεί κάποια στιγμή να πέσεις, να τραυματιστείς λίγο. Πρέπει να ρίξεις τα κιλά, απόλαυσέ το και σιγά σιγά θα ξανάρθει το πικ που θα φτάσεις. Ναι, μην αντιμετωπίσεις καμία προπόνηση σαν να είναι η τελευταία σου. Γιατί αν το κάνεις τώρα αυτό, όταν θα είναι πραγματικά η τελευταία σου προπόνηση, επειδή χτύπα ξύλο την άλλη μέρα, έπαθες ένα ατύχημα ή έφτασες σε μια φάση που δεν μπορείς πλέον να το κάνεις αυτό, πώς θα αντιδράσεις τότε? Δηλαδή, okay, υπάρχουν και κακές μέρες, θα υπάρχουν πάντα, ό,τι και να γίνει, τις έχουν και καλύτεροι στον κόσμο. Μάθε να ζεις και με αυτές και πάρε την ευκαιρία από όταν υπάρχουν οι καλές για να πας ένα βήμα μπροστά. Δύο ακόμα tips, πολύ σημαντικά. Τελειά με το που ο Παναγιώτης μου να πει. Θα δω. Είναι, αν μπορείτε, βρείτε έναν training partner που να είστε κοντά σε δύναμη ή να σας περνάει λίγο για να σας πουσάρει. Για να έχετε έτσι. Να τον βρίζετε πριν μπαίνετε. Ναι, και ένα ανταγωνισμό, όχι goal-lifting. Να ακολουθήσει το κύριο πρόγραμμα. Σαν τον Τζίμι, ας πούμε, εδώ πέρα. Που είναι από τα άτομα που το χαίρεται όταν κάνει ένα νέο PR. Να μην βοηθήσει πάρα πολύ έτσι. Χαίρεται πιο πολύ και από σένα που είσαι ανέκφραστο. Κοίτα στα χίλια του το νέο PR. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο εκφραστικοί. Υπάρχουν κάποια άτομα που ενθουσιάζονται. Και ακόμα ένα έτσι έξτρα είναι να βρείτε πριν πάτε για προπόνηση για να κάνετε αυτό το νέο PR το τραγούδι που θα βάλετε να παίζει και συγχρονίστε το με το lift. Αυτό, έλα. Γι' αυτό είναι επίτιμο μέλος ομάδας αυτός και πάει για 300 τώρα. Όχι, αυτό γενικά όπως με το τραγούδι, γενικά βρείτε κάτι το οποίο σας προκαλεί συναίσθημα. Σας ανάβει, ρε παιδί μου, ναι, έτσι αυτή τη σπίθα. Απλά αυτό που είπα και πριν, μη βασίζεστε μόνο σε αυτό. Δηλαδή, okay, θα είσαι motivated, δεν θα το έχεις κάθε φορά αυτό. Και όταν πας να το κάνεις και force αυτό το πράγμα. Όπως σήμερα εγώ χτύπησα. Ναι, πίεση ξανά και ξανά και ξανά και εκεί που το σώμα σου λέει ότι δεν πάει, αλλά εσύ προσπαθήσεις μέσω του μυαλού και καλά να το κάνεις να πάει, θα σου πει κάποια στιγμή, έλα, μας γάμισες. Αυτό. Οπότε, παιδιά, αυτά είχαμε να σας πούμε. Πιστεύω ότι είπαμε να σας βοήθησε και πραγματικά να τα κρατήσετε ως συμβουλές έτσι τώρα που θα ξεκινήσετε ή έχετε ξεκινήσει. Να μας θυμηθείτε όταν κάνετε νέο PR. Μπορείτε να βρείτε τα παιδιά. Κάτια μπάρα, διαμπάρα! Μπορείτε να βρείτε τα παιδιά στο Instagram. Θα τα γράψω από κάτω ή θα τα βάλω και γενικά στην οθόνη. Παναγιώτης Περντής και Δημήτρης Πάλης. Αναλαμβάνουν άτομα και ο Παναγιώτης έχει αρκετά άτομα πάνω στο coaching σχετικά με το powerlifting και ο Δημήτρης Πάλης ξεκινάει έτσι τα άτομα. Και έχουμε εδώ και τον Γιάννη. Καλησπέρα, friend. Και easy baby! Easy! Easy!